Ευχαριστώ κύριε Τουλούμε, ευχαριστώ κύριε Γιωτάκο για την πρόσκληση. Πράγματι, η αιτμία είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα και είναι και ένα μεγάλο πεδίο έρευνας, γιατί δεν έχουμε ακόμα έτσι όλες τις λύσεις που θα θέλαμε για αυτή. Θα ξεκινήσω και εγώ με τον θεό ύπνο στην αρχαιότητα. Έτσι αποτονιζόταν με φτερά το κεφάλι, ο ύπνος βασιλιάς όλων των θεών και των ανθρώπων, όπως τον είχε προσφωνήσει η Ήρα όταν του είχε ζητήσει να κινήσει το βία για να επηρεάσει το αποτέλεσμα μιας μάχης του Τροϊκού πολέμου. Δίδυμος αδελφός του θανάτου, ο ύπνος, και οι δύο ήταν παιδιά της νύχτας και του ερεύους. Βλέπουμε σε αυτό το πολύ ωραίο πίνακα πόσο ο ύπνος που είναι μπροστά είναι όντως πιο ζωντανό, γιατί ο αδελφός του πίσω είναι πιο χρόνο, αθάνατο. Όπως είπε και ο κύριος Τουλούμης, είναι μια από τις σημαντικότερες συμπεριφορές του ανθρώπου. Απαρτίζει σχεδόν το 1 τρίτο της ζωής. Απαντάται σε όλα τα είδη. Είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ενώ σχεδόν κάθε ψυχική διαταραχή πιθανά συνοδεύεται από διαταραχές. Εδώ βλέπουμε δύο πολύ μεγάλα ονόματα στην μελέτη του ύπνου. Τον Ντεμέντ, που το 1953 μίλησε για τα 5 στάδια του ύπνου, και τον Κλάιτμαν, που διέκρινε τον REM και τον non-REM ύπνο την ίδια περίπου εποχή. Και οι δύο δούλευαν στην Αμερική. Και ας δούμε λιγάκι τα στάδια του ύπνου. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο, ας θυμηθούμε, του ελαφρύ ύπνου, δηλαδή η φάση μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου. Εδώ παρατηρείται επιβράδυνση στη μυϊκή δραστηριότητα και αργές κινήσεις των ματιών, ενώ είναι η φάση που μπορεί να υπάρχουν αυτές οι ευνίδιες μυϊκές συσπάσεις στα τυνάγματα των άκρων. Στο στάδιο 2, οι κινήσεις των ματιών σταματούν, υπάρχει περαιτέρω επιβράδυνση στη μυϊκή δραστηριότητα και την αντίληψη του περιβάλλοντος. Αυτό το στάδιο είναι το αθροιστικά το διαρκέστερο στάδιο του ύπνου, περίπου το μισό της διάρκειας του ύπνου. Στο επόμενο στάδιο, το στάδιο του βαθύ ύπνου, το slow wave sleep, των βραδαίων κυμάτων, δεν υπάρχει πια καμιά οφθαλμική μυϊκή κίνηση, είναι το στάδιο που μπορεί να εμφανιστεί νυχτερινή ενούρηση, εφιάλτες, υπνοβασία σε παιδιά και υπνικός τρόμος. Το στάδιο αυτό, όπως θα δούμε, είναι συνηθέστερο στο πρώτο μισό της νύχτας. Ενώ ο REM ύπνος, ο παράδοξος ύπνος, είναι το στάδιο στο οποίο υπάρχει αύξηση ξανά στο ρυθμό της αναπνοής, στην καρδιακή συχνότητα, στην αρτηριακή πίεση. Υπάρχει τονική αναστολή του μυϊκού τόνου των σκελετικών μυών. Όπως λέει και το όνομά του, είναι το στάδιο που υπάρχουν ταχύες οφθαλμικές κινήσεις. Εδώ έχουμε τα ζωντανά όνειρα. Και επίσης είναι η φάση που μπορεί να εμφανιστούν σημεία σεξουαλικής διέγερσης. Και όπως θα δούμε, όπως περνάει η νύχτα, επέρχεται πιο γρήγορα. Αν το ελέγξει κανείς ηλεκτροφυσιολογικά, ηλεκτροεγκεφαλογραφικά, όπως με την πολυυπνογραφία, βλέπουμε ότι στο στάδιο 1 υπάρχει μια μετάβαση από τους ρυθμούς της εγρήγορσης, που είναι ο β' και ο γ', σε α ρυθμό και στη συνέχεια σε θ' ρυθμό. Στο στάδιο 2 έχουμε τα αργά κύματα, γι' αυτό και ονομάζεται slow wave sleep, όπου επικρατεί ο ρυθμός θήτα και μπορεί να υπάρχουν εκρήξεις ταχιών κυμάτων, είτε υπνικές άτρακτοι, είτε συμπλέγματα κάπα. Στο επόμενο στάδιο έχουμε δέλτα κύματα, με υπνικές ατράκτους, αλλά σπανιότερες από το στάδιο 2. Και στον REM ύπνο υπάρχουν β' ταχαία, ακανόνιστα, χαμηλή στάση κύματα και το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα αρχίζει να μοιάζει με αυτό της εγρήγορσης, στον παράδοξο ύπνο. Ένα υγιές άτομο χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να κοιμηθεί και αυτός ο χρόνος είναι ο λανθάνων χρόνος για ενύπνιση. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 45 περίπου λεπτών, το άτομο περνά από τα στάδια 1 και 2 στα στάδια του βαθύ ύπνου. Και περίπου 45 λεπτά μετά την έναρξη του σταδίου 4 αρχίζει η πρώτη περίοδος REM ύπνου. Ο λανθάνων χρόνος μέχρι την πρώτη REM φάση μετά την έναρξη του ύπνου είναι περίπου 90 λεπτά. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το άτομο διέρχεται κυκλικά μέσα από αυτά τα 4 στάδια που ακολουθούνται από τον ύπνο REM και καθώς προχωράει η νύχτα, όπως είπα, κάθε περίοδος REM μεγαλώνει σε χρονική διάρκεια και τα στάδια 3 και 4 εξαφανίζονται. Έτσι βλέπουμε εδώ σε αυτόν τον πίνακα, αν λάβουμε υπόψη ότι αφορά ένα νέο ενήλικα που κοιμάται περίπου 7-8 ώρες με επανάληψη κύκλων ανά 90 περίπου λεπτά,
ότι το 75% του ύπνου είναι ο non-REM ύπνος και το μεγαλύτερο εδώ στάδιο, όπως είπα, είναι το στάδιο 2, ενώ υπάρχει περισσότερος βαθύ ύπνος νωρίς το βράδυ και σταδιακά επιμηκύνονται, όπως είπα, οι περίοδοι REM όσο περνάει η νύχτα και προς το πρωί. Βέβαια, οι ανάγκες του ύπνου διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία. Ξέρουμε ότι στα νεογέννητα τα παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερες. Το βλέπουμε σε αυτό το πίνακα και πώς μειώνονται και πώς ξέρουμε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι ηλικιωμένοι έχουν λίγη ανάγκη για ύπνο. Γενικά, ο κύκλος ύπνο-εγρήγορσης ρυθμίζεται από δύο συστήματα, από τυρκαδικά και ομοιοστατικά συστήματα και από ανταγωνιστικές νευροβιολογικές δομές που ρυθμίζουν την ισορροπία από τον ύπνο ως την αφύπνιση και την εγρήγορση. Το με κόκκινη γραμμή, το σύστημα το τυρκαδικό, είναι αυτό που διευκολύνει τον ρυθμικό κύκλο του ύπνου στις ίδιες περίπου νυχτερινές ώρες κάθε μέρα και συγχρονίζεται από την είσοδο του φωτός στον αμφιβληστροειδή κατά τη διάρκεια της μέρας και την απελευθέρωση μελατονίνης κατά τη διάρκεια της νύχτας που έχουμε σκοτάδι. Το σύστημα αυτό οδηγεί στην απελευθέρωση ορμονών, στις αλλαγές θερμοκρασίας του σώματος και ουσιαστικά σε όλα τα κυρκαδικά ρυθμιζόμενα φυσιολογικά συστήματα που ξέρουμε ότι είναι αρκετά και ξέρουμε ότι πολλές διεργασίες του οργανισμού έχουν κυρκαδικό ρυθμό. Το ομοιοστατικό σύστημα με S, η S γραμμή, η μπλε, ενεργοποιείται σε περίπτωση στέρησης ύπνου και ρυθμίζει την ποσότητα του ύπνου. Συχνά μετράται με την ανάλυση την δραστηριότητα των αργών κυμάτων κατά τον ύπνο, δηλαδή ηλεκτροεγκεφαλογραφικά. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο διαδικασιών καθορίζει πότε οι άνθρωποι κοιμούνται και πότε είναι ξύπνοι. Την ημέρα δηλαδή η κυρκαδική διαδικασία αντιτίθεται στην ομοιοστατική. Και οι δύο μηχανισμοί αλληλεπιδρούν με τον υπερχιασματικό πυρήνα που είναι το master clock του εγκεφάλου. Αυτές επίσης οι δύο διαδικασίες διαμεσολαβούνται από βασικά νευρολογικά συστήματα που ρυθμίζουν τον κύκλο ύπνου εγρήγορσης. Οι ουσίες που προάγουν τον ύπνο είναι η αδενοσύνη, το γάμπα, η γαλανίνη και η μελατονίνη, ενώ την αφύπνιση προάγουν οι ορεξίνες, η νοραδρεναλίνη, η ισταμίνη, η σεροτονίνη και η ακετίλ χολίνη. Όσον αφορά στις νευρικές οδούς που ελέγχουν τον κύκλο ύπνου εγρήγορσης, η εγρήγορση προωθείται από την ενεργοποίηση του ανιόντος χέλιου του δικτυωτού σχηματισμού. Μια διακλάδωση του δικτυωτού σχηματισμού που ξεκινά από την καλύτερα προβάλλει στους πυρήνες του θαλάμου που ενεργοποιούν το φλοιό και μια διακλάδωση που ξεκινά από την ραφή, τους πυρήνες της ραφής, τα μαστήρα και τον υπομέλλον τόπο, προβάλλει προς τον υποθάλαμο και τελικά στον φλοιό. Ο ύπνος ελέγχεται από τον προοπτικό πυρήνα του υποθαλάμου. Κατά τη διάρκεια του ύπνου ενεργοποιούνται οι νευρώνες που ξεκινούν από αυτόν τον πυρήνα και καταλήγουν στο δικτυωτό σχηματισμό. Απελευθερώνοντας γάμπα και γαλανίνη, αναστέλνουν τους νευρώνες του ανιόντος σκέλους του δικτυωτού σχηματισμού. Η μείωση στη δραστηριότητα του ανιόντος δικτυωτού σχηματισμού δεν αρκεί για την πρόκληση του ύπνου, μάλλον ο ύπνος επάγεται ενεργά από τη διέγερση σε ορισμένες περιοχές του υποθαλάμου. Υπάρχουν λοιπόν δύο συστατικά έναρξης του ύπνου, το ενεργητικό και το παθητικό. Με τη σειρά τους, προσαγωγή νευρώνες από το δικτυωτό σχηματισμό προβάλλουν στον προοπτικό πυρήνα και τον αναστέλνουν κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης. Άρα, ως προς την εγρήγορση έχουμε την δραστηριότητα των πυρήνων της καλύτερας του θυματομαστικού, του υπομέλλανα τόπου και για τον ύπνο, όπως είπαμε, τον προοπτικό. Σε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το σύστημα και έχει μεγάλη σημασία γιατί πρόσφατα έχουν εγκριθεί φάρμακα που αφορούν αυτούς τους νευρώνες για την αϋπνία, έχουν οι νευρώνες ορεξίνης. Οι νευρώνες ορεξίνης φαίνεται, για τους οποίους θα μιλήσουμε λίγο σε λίγο, σταθεροποιούν την κατάσταση εγρήγορσης, αυξάνοντας τη δραστηριότητα των μονοαμινεργικών νευρώνων και αυξάνοντας τη δραστηριότητα των νευρώνων της καλύτερας, που γενικότερα την δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού, την εγρήγορση. Οι ορεξίνες είναι υποθαλαμικά νευροπεπτίδια με σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση του ύπνου και της εγρήγορσης, αλλά ίσως και της όρεξης.
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα το 1998 σχεδόν ταυτόχρονα από δύο ανεξάρτητες ομάδες ερευνητών που εργάζονταν με αρουραίους. Η πρώτη ομάδα τις ονόμασαν ορεξίνες, Α και Β, επειδή θεωρούνταν αρχικά ότι προάγουν τη σύντηση, ότι έχουν ρόλο στην όρεξη, ενώ η δεύτερη ομάδα τις ονόμασε υποκρετίνη 1 και 2, επειδή παράγονται στον υποθάλαμο και έχουν κάποιες ομοιότητες με την οικογένεια των πεπιδίων σε κρετίνες. Εδώ βλέπουμε τις δύο ορεξίνες, θα τις λέμε στο εξής. Η Α, ένα πολυπεπτίδιο με 33 αμινοξέα και δύο δυσλειτουργικές γέφυρες, και η Β, ένα γραμμικό πεπτίδιο 28 αμινοξέων. Τα πεπτίδια συσκευάζονται σε κυστήρια και πιθανότατα απελευθερώνονται συνοπτικά. Παράγονται από ένα σύμπλεγμα υποθαλαμικών νευρώνων που περιβάλλει την ψαλίδα στον οποίο στο υποθάλαμο και εκτείνεται στην πλάγια μοίρα του υποθαλάμου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται ότι περιέχει 50 με 80.000 νευρώνες που παράγουν ορεξίνη. Και αυτά τα κύτταρα έχουν εκτεταμένες προβολές σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Οι νευρώνες παράγουν ορεξίνη διεγείρουν νοραδρενεργικούς νευρώνες στον υπομέλανα τόπο, ισταμινεργικούς νευρώνες του θυματομαστικού πυρήνα, σερωτονινεργικούς νευρώνες των πυρήνων της ραφής, δοπαμινεργικούς νευρώνες του επικλινούς πυρήνα και της χιλιακής καλύτρας και έχουν συνδέσεις με χολινεργικούς και μη χολινεργικούς νευρώνες στον πρόσθετο εγκέφαλο με προβολές απευθείας στον φλοιό. Οι νευρώνες ορεξίνης λαμβάνουν προσαγωγά σήματα από τις περιοχές του εγκεφάλου που μεσολαβούν στις αντιδράσεις στο στρες και στον αυτόνομο τόνο, καθώς και από τους πυρήνες που ρυθμίζουν την ανταμοιβή και τα κίνητρα, αλλά φαίνεται ότι έχουν και ρόλους άλλους πλην του ρόλου τους στον κύκλο ύπνου εγρήγορσης. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους κυρκαδικούς ρυθμούς μπορεί να επηρεάσουν τις νευρώνες ορεξίνης μέσω του έσωρακαίου του θαλαμικού πυρήνα. Η ακατάλληλη ενεργοποίησή του στη νύχτα μπορεί να συμβάλλει στην έπνοια, επειδή τα άτομα με έπνοια συχνά εμφανίζουν σημάδια υπερεγρήγορσης, όπως αυξημένο μεταβολικό ρυθμό και συμπαθητικό τόνο, που είδαμε ότι και εδώ παίζουν ρόλο αυτοί οι νευρώνες. Άρα, η ανακάλυψη αυτών των νευρώνων και οι δράσεις της υποδοχής τους με δραστικά μόρια φαίνεται ότι ανοίγει ένα κεφάλαιο ενδεχομένων σημαντικών θεραπευτικών πιθανοτήτων που να αφορούν όχι μόνο την εγρήγορση και τον ύπνο, αλλά και την προσοχή, την ανταμοιβή, τα κίνητρα, το συμπαθητικό τόνο. Τώρα, υπάρχουν πυρήνες, όπως ο υπομέλανας τόπος, με κόκκινο βλέπουμε στο σχήμα, που εκφράζουν μόνο υποδοχής τύπου 1 ορεξίνης, και άλλοι με γαλάζιο χρώμα, με μπλε, όπως ο θυματομαστικός, που εκφράζουν μόνο τύπου 2 υποδοχής. Πολλές όμως περιοχές, όπως βλέπουμε με μό, όπως οι πυρήνες της γραφής, η χιλιακή καλύτερα, η αμυγδαλή και ο φλοιός, παράγουν και τις δύο υποδοχής, και 1 και 2. Και είναι άγνωστο αν οι τύπου 1 και τύπου 2 υποδοχής εκφράζονται από τους ίδιους ακριβώς νευρώνες. Βέβαια, νευρώνες ορεξίνης φαίνεται ότι υπάρχουν και στην περιφέρεια. Παρότι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον εγκέφαλο, φαίνεται ότι μικρές ποσότητες ορεξίνης και των υποδοχείων έχουν ανοιχθεί και στους όρχες, στο φλοιό των επινεφριδίων, αλλά και στο έντερο, στο λεπτό έντερο, στα ετογλενογόνια και με εντερικά πλέγματα του λεπτού εντέρου και του στομάχου. Όμως, καθώς η έκφραση ορεξίνης εκτός του εγκεφάλου φαίνεται να είναι χαμηλή, οι ανταγωνιστές ορεξίνης, σαν δραστικά μόρια, είναι απίθανο να προκαλούν σημαντικά αποτελέσματα στην περιφέρεια. Τώρα, οι νευρώνες που παράγουν ορεξίνη παράγουν επίσης διάφορες συνευροδιαβιβαστές, όπως το γλυπαμικό, η δινορφίνη και πιθανώς και άλλα νευροπεπτίδια. Πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον ρόλο αυτών των συνευροδιαβιβαστών ή για τους όρους κάτω από τους οποίους απελευθερώνονται. Ωστόσο, μπορεί να είναι αρκετά σημαντικός ο ρόλος. Και δεν θα επιμείνω σε αυτό το σύνθετο σχήμα, αλλά η δραστηριότητα των νευρώνων ορεξίνης ελέγχεται από πολλούς μηχανισμούς και τοπικούς μηχανισμούς αρνητικής και θετικής ανάδρασης, δημιουργώντας ένα σύνθετο σύστημα επικοινωνιών με διάφορους διαβιβαστές. Θα φέρω εδώ το παράδειγμα των ατόμων με ναρκοληψία, που ξέρουμε ότι έχουν χρόνια και συχνά σοβαρή επιμελία.
Στον πλήρη φαινότυπο της ναρκοληψίας φαίνεται ότι υπάρχει απώλεια 90% των νευρώνων που παράγουν ορεξίνη. Και στον τύπο του πλήρους φαινοτύπου, και ξέρουμε ότι η ναρκοληψία είναι μια χρόνια διαταραχή του οχού ελέγχου των κύκλων ευρύγωρησης ύπνου, με υπερβολική πνηλία κατά τη διάρκεια της μέρας και εθνίδια επεισόδια ύπνου οποτεδήποτε, τα λεγόμενα sleep attacks, και μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως είναι η καταπληξία, οι υπναγωγικές υπνοπομπικές ψευδεστήσεις και η υπνική παράλυση. Δεν θα επιμείνω τώρα στο της ναρκοληψίας, ωστόσο ήθελα να τονίσω το σημαντικό ρόλο της έλλειψης ή της απώλειας των νευρώνων ορεξίνης στον τύπο 1. Και άρα να συνοψίσω εδώ ότι τα πεπτίδια ορεξίνης συντονίζουν πολλές πτυχές της εγρήγορσης, προάγουν και σταθεροποιούν την αφύπνιση, αναστέλουν και ρυθμίζουν τον ύπνο REM, αυξάνουν την κινητικότητα και τον συμπαθητικό τόνο, ενώ πιθανότατα το σύστημα ορεξίνης ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της αφύπνισης και μπορεί να είναι ιδιαίτερα δραστήριο όταν οδηγείται από εσωτερικά σήματα όπως το στρες ή εξωτερικά σήματα όπως η προοπτική ανταμοιβής. Υπάρχει λοιπόν ένα μοντέλο flip-flop διακόπτη που δημιουργεί μια σταθερή δυναμική, όπου υπάρχει αρνητική ή θετική ανατροφοδότηση ανάμεσα στον δικτυωτό σχηματισμό και στον προοπτικό πυρήνα, ώστε την ημέρα να υπάρχει εγρήγορση και τη νύχτα ύπνος. Και εδώ υπάρχει διαμεσολάβηση της ορεξίνης. Επίσης, σημαντικό ρόλο στον κύκλο ύπνου εγρήγορσης έχει και ο άξονας υποθαλάμου υπόφυσης εκνευριδίων. Ξέρουμε ότι αυξημένα επίπεδα νοραδραναλίνης και CRH εμπλέκονται στις διαταραχές του ύπνου. Ξέρουμε επίσης ότι η κορτιζόλη μέσω ενός feedback μηχανισμού αναστέλει, εμποδίζει την απελευθέρωση CRH και ACTH, και πολλές περιοχές του εγκεφάλου και ο υπομέλανας τόπος είναι πλούσιες σε υποδοχής κορτιζόλης, αποδεικνύοντας και ένα αρνητικό feedback μέσω του άξονα κορτιζόλης υποθάλαμας υπόφυση επινεφρίδια. Πρακτικά ο ύπνος αρχίζει όταν η δραστηριότητα του άξονα είναι χαμηλή και γνωρίζουμε ότι σε καταστάσεις στρες υπάρχουν προβλήματα με τον ύπνο. Ότι και στην κατάθλιψη και άλλες αγχώδεις διαταραχές έχουμε συχνά διαταραχές του ύπνου, αυξημένη κορτιζόλη, μεταβολή στα επίπεδα νοραδραναλίνης και δυσλειτουργία στον άξονα. Ας ορίσουμε τώρα την αϊπνία. Αϊπνία ορίζεται ως η δυσαρέσκεια με την ποιότητα ή την ποσότητα του ύπνου, η οποία συνοδεύεται εμένα ή περισσότερα απ' εξής. Δυσχέρεια στην ενύπνιση, δυσκολία στο να διατηρηθεί ο ύπνος, είτε πρώιμη αφύπνιση. Όπως είπα, είναι ένα πολύ κοινό κλινικό πρόβλημα. Είναι συχνή εμπειρία παροδικής αϊπνίας που σχετίζεται με άγχος, ασθένεια ή αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα της ημέρας. Ωστόσο, φαίνεται ότι μέχρι 20% των ανθρώπων ταλαιπωρούνται από επίμονη και χρόνια αϊπνία, η οποία συνδέεται φυσικά με ημερήσια κόπωση, κακή διάθεση, φτωχή ποιότητα ζωής, μειωμένη παραγωγικότητα, σωματικά προβλήματα, αυξημένη εμφάνιση ατυχημάτων, αλλά και συνοσιρότητα με ψυχικές διαταραχές, όπως είναι για παράδειγμα η κατάθλιψη. Η αϊπνία φαίνεται ότι είναι συχνότερη στις γυναίκες και στους ηλικιωμένους. Συνήθως η αϊπνία είναι σύμπτωμα κάποιας ψυχικής διαταραχής και σχεδόν όλες οι ψυχικές διαταραχές μπορεί να συνοδεύονται από προβλήματα με τον ύπνο. Μερικές φορές μπορεί να είναι δευτερογενής δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών στην καθημερινότητα, όπως είναι οι ακανόνιστες ώρες ύπνου, η κατάχρηση καφείνης, η εξάρτηση από το αλκοόλ. Εμφανίζεται επίσης με διαταραχές που επηρεάζουν τον ύπνο, όπως είναι διαταραχές με πόνο, είτε το σύνδρομο άγνοιας ύπνου, είτε το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών. Και περιστασιακά δεν φαίνεται να έχει εμφανεί ιατρική ή ψυχιατρική αιτία και τότε θεωρείται πρωτογενής. Όπως είπε στην αρχή ο κύριος Τουλούμης, πολλοί κλινικοί γιατροί ακόμη και σήμερα και κυρίως παλιότερα επικεντρώνονταν στο να θεραπεύσουν το αίτιο της αϊπνίας και όχι την αϊπνία ως σύμπτωμα. Όμως αυτές οι προσεγγίσεις είναι συχνά ανεπαρκείς και σήμερα η αϊπνία θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε από την αρχή και ξεχωριστά.
Τώρα, ως προς τους τύπους της αϊπνίας, ανάλογα με την διάρκεια της. Μιλάμε για παροδική αϊπνία, η οποία έχει διάρκεια λίγων ημερών, η οποία συχνά σχετίζεται με κάποιο αγχογόνο γεγονός ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα jet lag ή ηλιόμενου ωραρίου εργασίας. Όμως, μερικές φορές και ένα ψυχοτικό επεισόδιο, ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο μπορεί να ξεκινά με αυτόν τον τρόπο. Στην παροδική αϊπνία δεν απαιτείται ειδική θεραπεία και αν δοθεί κάποιο υπναγωγό, θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρέπει να δοθεί για βραχή χρονικό διάστημα, κάτω του 10 ημέρου συνήθως, 7-10 μέρες. Η βραχίας διάρκειας αϊπνία είναι αυτή που απασχολεί για λίγες μέρες ως λίγους μήνες, αλλά σίγουρα κάτω του εξαμήνου. Όμως πιθανά μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια αν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Συνήθως εμφανίζεται σε περιόδους στρες. Εδώ η καθημερινή χρήση υπναγωγών πολύ συχνά οδηγεί σε ανοχή και εξάρτηση και είναι πολύ σημαντικό αν χρησιμοποιούνται υπναγωγά στην βραχίας διάρκειας αϊπνία να χρησιμοποιούνται με διαλείποντα τρόπο. Θα πρέπει να εγγυόμαστε την παροδική της φύση και την υποχώρησή της όταν αρθεί το στρες. Είναι πολύ σημαντική εδώ η ψυχοεκπαίδευση για τα μέτρα υγιεινής του ύπνου. Η επιμένουσα αϊπνία είναι η αϊπνία που διαρκεί πάνω από εξάμηνο, πολλές φορές χρόνια. Μπορεί να αφορά σε δυσκολία στο να τον πάρει ο ύπνος ή στην διατήρηση του ύπνου. Εδώ μπορεί να υπάρχει είτε σωματοποιημένο άγχος, είτε να είναι μια μαθημένη απάντηση, είτε και τα δύο. Εδώ βοηθούν θεραπευτικά, καταρχάς η εκπαίδευση στα μέτρα υγιεινής του ύπνου, συμπεριφορικές τεχνικές, αλλά και η φωτοθεραπεία έχει βρεθεί να βοηθά σε αυτή την χρόνια, ας πούμε, αϊπνία. Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της υποκειμενικής αϊπνίας, όπου υπάρχει διάσταση στην υποκειμενική εμπειρία του ατόμου σε σχέση με τα δεδομένα μιας μελέτης ύπνου. Τα άτομα αισθάνονται ότι δεν κοιμούνται, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Πιθανά είναι συχνότερη συγγνώμη στις γυναίκες αυτός ο τύπος της αϊπνίας. Μπορεί να υπάρχουν ψυχαναγκασμοί αναφορικά με τον ύπνο, υποχονδρίαση, μπορεί να μην υπάρχει ψυχοπαθολογία, κάποιο που εμφανίζεται σε περίοδους στρες. Εδώ η γνωσιακή ψυχοθεραπεία φαίνεται ότι βοηθά, ενώ τα αγχολητικά μπορεί να βοηθήσουν στην ελάττωση αυτής της εμπειρίας του αγχώδου βιώματος του ασθενούς, αλλά θα πρέπει πάλι να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Άρα μιλούσαμε και μιλάμε για πρωτοπαθή αϊπνία, όπως είδαμε, και δευτεροπαθή αϊπνία, η οποία είναι η συχνότερη και μπορεί να οφείλεται σε διάφορα σωματικά και όχι και μη νοσήματα, όπως διαταραχές του κυρκαδικού ρυθμού, για παράδειγμα, κυλιόμενο ωράριο στην εργασία, περιβαλλοντικούς παράγοντες, ένα παράδειγμα είναι, για παράδειγμα, η αϊπνία λόγω τροφικής αλλεργίας σε παιδιά μικρής ηλικίας, διαταραχές που σχετίζονται με την κινητικότητα, νοσήματα του αναπνευστικού, όπως το άσθημα, η ΧΑΠ, το σύνδρομο άπνεας ύπνου φυσικά, από την καρδιά, μιλούμε την υπτερινή μυοκαρδιακή ισχυμία, νοσήματα από το πεπτικό, έλκος, γαστροεσωφαγική παλινδρόμηση, νοσήματα του μυοσκελετικού με πόνο, όπως η νομιαλγία, οι αρθρίτιδες, ενδοκρινικά νοσήματα, νευρολογικά νοσήματα όπως η άνοια, η νόσος Πάρκινσον, η επιληψία και σχεδόν τα περισσότερα ψυχιατρικά νοσήματα, η εξάρτηση από το αλκοόλ, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης, εξάρτηση από ουσίες, η ψύχωση, η PTSD, απόσυρση από κατασταλτικά φάρμακα, η ΔΕΠΗ και οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Πάντως, ένας καλός ύπνος, συμφωνούν τόσο οι ψυχίατροι όσο και οι σωματικοί, ας πούμε έτσι, γιατρού, είναι απαραίτητος για την ανάρρωση ή και για την προφύλαξη τόσο από σωματικά όσο και από ψυχικά νοσήματα. Ένας καινούριος όρος που μας απασχόλησε με την πανδημία είναι η αιτία που σχετίζεται με την λίμωξη από κορονοϊό, η οποία πια ονομάζεται κορονασόμνια. Ξέρουμε ότι κοινά συμπτώματα της COVID-19 είναι η αϊπνία, η κόπωση και αυτή η αίσθηση θόλωσης στο μυαλό. Τις περισσότερες φορές η κορονασόμνια αποδόθηκε στο στρες και στο άγχος και το συνέστημα του άγχους και της ανησυχίας που σχετίζεται με την πανδημία.
Φαίνεται ότι υψηλότερο κίνδυνο για αϋπνία λόγω COVID έχουν τα άτομα με προϋπάρχουσα πριν τη λίμωξη COVID ψυχική διαταραχή και φαίνεται ότι αυτού του είδους η αϋπνία μπορεί να εμφανιστεί ήδη μέσα στις πρώτες 1-2 εβδομάδες από την επαφή με τον ιό. Το πιο σημαντικό είναι ότι στις μελέτες ως τώρα εμφανίζεται ένα πολύ υψηλό ποσοστό που μπορεί να φτάνει και το 53% ατόμων με long COVID που παραπονούνται για προβλήματα με τον ύπνο ή αϋπνία. Και φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, αν και ακόμα δεν είναι σαφές, παίζουν ρόλο για την εμφάνιση αυτής της αϋπνίας των long COVID τόσο τα σωματικά συμπτώματα της long COVID όσο και τα ψυχικά συμπτώματα, κατάθλιψη, άγχος, αλλά και η επιμένουσα φλεγμονή στον εγκέφαλο. Εδώ βλέπουμε τα διαγνωστικά κριτήρια με βάση το DSM-5 για την διάγνωση της αϋπνίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια κυρίαρχη αίτηση δυσαρέσκειας αναφορικά με την ποσότητα και την ποιότητα του ύπνου, που να συνδεδεύεται με ένα ή περισσότερα από τα εξής τρία: δυσκολία στην έναρξη, όπως είπαμε, δυσχέρεια στη διατήρηση ή και πρώιμη αφύπνιση με αδυναμία να ξανακινηθεί. Θα πρέπει να προκαλεί η ύπνική αυτή διαταραχή κλινικά σημαντική δυσφορία και επηρεασμό της λειτουργικότητας, να υφίστανται τουλάχιστον 3 νύχτες τη βδομάδα για τουλάχιστον 3 μήνες, να υφίστανται παρά την ύπαρξη επαρκούς ευκαιρίας για ύπνο, να μην ερμηνεύεται καλύτερα και να μην επέρχεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια άλλης διαταραχής του ύπνου, όπως για παράδειγμα είναι η ναρκολεψία ή οι παραϋπνίες, να μην αποδίδεται στην επίδραση κάποιας ουσίας, ενώ αν υπάρχει ψυχική ή παθολογική κατάσταση, να μην την ερμηνεύει επαρκώς. Αυτά είναι τα διαγνωστικά κριτήρια βάσει DSM. Οι παράγοντες κινδύνου για την αϋπνία, όπως είπαμε, είναι η προχωρημένη ηλικία, το γυναικείο φύλλο. Φαίνεται ότι παίζει ρόλο το οικογενειακό ιστορικό αϋπνίας. Παράγοντες lifestyle, όπως είναι, όπως είπαμε, τα κανόνιστα ωράρια, η κατάχρηση καφέινης, αλκοόλ κτλ. Το άγχος και σωματικά αλλά και ψυχικά νοσήματα. Είναι πολύ συχνό και σοβαρό πρόβλημα. Φαίνεται ότι στην Αμερική, στις κλινικές ύπνου, ένας στους τρεις αναφέρει δυσκολία ύπνου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι με προβλήματα ύπνου μπορεί επίσης να παρουσιάζουν άγχος ή και κατάθλιψη. Η πρόσφατη έρευνα στον κύκλο του ύπνου εγρήγορσης και όλα όσα αναφέραμε πριν για την ανακάλυψη του συστήματος των ορεξινών μπορεί λοιπόν να αποτελέσει σημείο κίνησης για νέες θεραπείες στην αϋπνία. Βέβαια, η πρωταρχική προσέγγιση στη θεραπεία της αϋπνίας είναι η μη φαρμακευτική προσέγγιση. Είναι η CBT, η συνιστόμενη πρώτης γραμμής θεραπεία της χρόνιας αϋπνίας, για τη χρόνια αϋπνία μιλάμε εδώ, με θεραπεία ελέγχου ερεθισμάτων, με ήπια στέρηση ύπνου για να προκληθεί ύπνος καλύτερης ποιότητας, με τεχνικές χαλάρωσης και γενικά εκπαίδευση σχετικά με την υγιεινή του ύπνου. Με αυτά τα γνωστά πράγματα που πρέπει κανείς να κάνει και κάποιο πρέπει να αποφεύγει για να κοιμάται καλά. Δηλαδή να έχει σταθερές ώρες κατάκλυσης και αφύπνισης, να τρώει ελαφρά πριν την κατάκλυση, να έχει ένα σταθερό ωράριο άσκησης, όχι σωματική άσκηση αργά το απόγευμα, να χαλαρώνει μια ώρα πριν την κατάκληση, να έχει ένα υπνοδωμάτιο δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο. Και αυτά που πρέπει να αποφεύγει, όπως ξέρουμε, να αποφεύγει να κοιμάται για λίγο κατά τη διάρκεια της μέρας, να αποφεύγει να επιμένει να κοιτάει το ρολόι του για να δει πόσο δύσκολο είναι να κοιμηθεί, να αποφεύγει τη σωματική άσκηση πριν ξαπλώσει, να αποφεύγει υπολογιστές, τηλεοράσεις και ενδιαφέροντα βιβλία πριν την κατάκληση που κρατούν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση, να μην τρώει βαριά το βράδυ, να μην πίνει καφέ, αλκοόλ, να μην καπνίζει πριν κοιμηθεί. Αυτά φαίνονται πάρα πολύ απλά, αλλά είναι πολύ σημαντικά, γιατί οι μικρές αλλαγές σε αυτούς τους παράγοντες ήδη βελτιώνουν τα πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι τα κάνουμε και δεν τα κάνουμε. Ενώ οι ψυχολογικές λοιπόν και οι συμπεριφορικές θεραπείες είναι αποτελεσματικές για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αϋπνίας και επιτρέπουν στους ασθενείς να αναπτύξουν ευνοϊκές συνήθειες για τον ύπνο, η χρήση του φαρμάκων είναι μερικές φορές απαραίτητη, είτε ως πρωταρχική παρέμβαση, είτε σε συνδυασμό με την την συμπεριφορική θεραπεία. Και υπάρχουν διάφορες
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την θεραπεία της αϊπνίας από διάφορες εταιρείες που ασχολούνται με τον ύπνο. Όλες μιλούν για την θεραπεία της αϊπνίας με φαρμακολογικούς και μη φαρμακολογικούς τρόπους, χωριστά είτε σε συνδυασμό. Διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Οι περισσότερες όμως συγκλίνουν φυσικά στο ότι σε κάθε περίπτωση αϊπνίας θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των ατομικών χαρακτηριστικών, να δίνεται μεγάλη σημασία στην ύπαρξη συνοσυρών καταστάσεων που πρέπει να ανιχνευτούν και να θεραπευτούν. Το πρώτο βήμα στη θεραπεία είναι η CBT και μετά, εφόσον αυτή δεν δώσει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, είναι η evidence-based φαρμακολογική θεραπεία. Πάντοτε, σε περίπτωση μη αναμενόμενου αποτελέσματος, βελτίωσης δηλαδή, τονίζεται η ανάγκη να επαναξιολογείται ο ασθενής για τυχόν συνοσυρές καταστάσεις που επιμένουν και δεν έχουν ανιχνευτεί και επιτείνουν ή δημιουργούν το πρόβλημα. Οι στόχοι στη θεραπεία της αϊπνίας είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του ύπνου, η βελτίωση της ημερήσιας λειτουργικότητας, η μείωση του άγχους και της ανησυχίας που σχετίζεται με τον κακό ύπνο, η τακτική επαναξιολόγηση των ασθενών που είναι σε θεραπεία για την αϊπνία, τουλάχιστον κάθε 6 μήνες, το γεγονός ότι η διαχείριση θα πρέπει, όπως είπαμε, να είναι εξατομικευμένη, και ότι θα πρέπει πάντα να δίνουμε σημασία σε περίπτωση μη επαρκούς αποτελέσματος, σε τυχόν, όπως είπα, ξανά συνοσυρές καταστάσεις που δεν έχουν ανιχνευτεί. Ας δούμε λίγο σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούμε φαρμακολογικά για την αντιμετώπιση της αϊπνίας. Η πρώτη προσπάθεια κάποιου να ελέγξει την αϊπνία περιλαμβάνει συχνά over-the-counter ουσίες. Ξέρουμε ότι το αλκοόλ χρησιμοποιείται συχνά, το χρησιμοποιούν συχνά οι άνθρωποι για να κοιμηθούν. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, έχει μεν αποτελέσματα μικρής διάρκειας, όμως μπορεί να επηρεάσει μακροχρόνια δυσμενώς στην ποιότητα του ύπνου, για να μην μιλήσει κανείς για τις υπόλοιπες βλαβερές συνέπειες της χρόνιας και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Αν και δυστυχώς αποτελεί συχνά μια πρώτη προσπάθεια. Επίσης, πολύ συχνά μπορούν να χρησιμοποιούνται over-the-counter αντιϊσταμινικά φάρμακα που αποκλίνουν κυρίως τους τύπου 1 ισταμινεργικούς υποδοχής ή και μπορεί να έχουν κατασταλτική δράση μέσω μη εκλεκτικής δέσμευσης και σε άλλες θέσεις νευροδιαβαστών όπως η διφενυδραμίνη που είναι ένα ισχυρός μυσχαρινικού τύπου 1 ανταγωνιστής. Τα φάρμακα αυτά και χρησιμοποιούνται στην πράξη συχνά και είναι βοηθητικά. Έχουν λίγες μελέτες για την κλινική τους αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Φαίνεται πάντως ότι βοηθούν περισσότερο στη συντήρηση του ύπνου παρά στην έναρξη. Επίσης, είναι πιθανό να αναπτυχθεί γρήγορα ανοχή σε αυτά. Η διφενυδραμίνη και η δοξυλαμίνη είναι φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον FDA για περιστασιακή αϊπνία. Ορισμένα άτομα μπορούν να αναπτύξουν παράδοξη διέγερση και άγχος χρησιμοποιώντας αντιϊσταμινικά. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετίζονται φυσικά με τα γνωστά, ξηροστομία, θολιόραση, αυξημένο καρδιακό ρυθμό, δυσκολία στην ούρηση, προβλήματα μήνης και σύγχυση. Γι' αυτό το τελευταίο, τη γνωστική εξασθένηση δηλαδή, αλλά και για το κίνδυνο πτώσεως, πρέπει να αποφεύγονται σε ηλικιωμένους ασθενείς και πάντα πρέπει να έχουμε το νου μας σε φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, η διφενυδραμίνη αναστέλει το 2D6, όταν δίνουμε τέτοια φάρμακα, σε σχέση με τα υπόλοιπα φάρμακα της αγωγής ενός ατόμου. Φυτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται κυριότερο είναι η βαλεριάνα. Η βαλεριάνα θεωρείται ότι ενεργεί στο σύστημα GABA. Τα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της ως υπναγωγού είναι ασυνεπή και αδιάφορα, παρότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά. Πάντως, στις μελέτες υπάρχουν αδύναμα και μη υποστηρικτικά στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά σε φάρμακα που είναι εγκεκριμένα για τη διάγνωση της αϊπνίας, ξεκινάμε με τις βενζοδιαζεπίνες, θετικοί αλλοστερικοί ρυθμιστές των ΓΑΜΑ-α υποδοχέων. Οι περισσότερες βενζοδιαζεπίνες που χρησιμοποιούνται ως υπνοτικά είναι αυτές που έχουν ταχεία έναρξη δράσης για να φέρουν τον ύπνο. Βενζοδιαζεπίνες με μεγαλύτερη διάρκεια ημιζωής φαίνεται να είναι πιο χρήσιμες όταν το κύριο πρόβλημα είναι η διατήρηση του ύπνου ή η πρώιμη αφύπνιση.
Οι βενζοδιαζεπίνες αυξάνουν τη διάρκεια του σταδίου 2 και μειώνουν τον slow wave ύπνο. Τα προβλήματα με τις βενζοδιαζεπίνες είναι φυσικά η πρωινή καταστολή, η ανοχή και η εξάρτηση σε μακροχρόνια λήψη, το ότι θα πρέπει να αποφεύγονται σε ηλικιωμένους λόγω του κινδύνου πτώσεων, της γνωστικής εξασθένησης ή και της παράδοξης ανησυχίας που μπορεί να προκαλέσουν. Γενικότερα, ο κανόνας φυσικά είναι η χαμηλότερη αποτελεσματική δοσολογία για το βραχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα και η αποφυγή της μακροχρόνιας λήψης. Είναι δύσκολο πολλές φορές να τηρηθεί όπως έχουμε δει. Και εδώ θυμίζω λιγάκι τους χρόνους ημίσιας ζωής των βενζοδιαζεπινών. Για την δυσκολία στην ενύπνιση χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, βενζοδιαζεπίνες με ταχεία ανάρτηση δράσης για τη διατήρηση του ύπνου με πιο μακρά. Τα ζήτα φάρμακα, τα ζήτα υπναγωγά, ζολπιδέμι, ζαλεπλόνι και ισοπυκλόνι, διαφέρουν σε δομία της βενζοδιαζεπίνης και μερικές συνδέουν κατά προτίμηση στην α1 υπομονάδα του γκάμπα-α υποδοχέα. Είναι φάρμακα με βραχύτερες συμβιβές από τις βενζοδιαζεπίνες που μειώνουν σημαντικά τη λανθάνουσα κατάσταση του ύπνου. Βλέπουμε εδώ το χρόνο ημίσιας ζωής των φαρμάκων αυτών, των υπναγωγών. Φαίνεται να έχουν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και λιγότερη δυναμική εξάρτηση από τις βενζοδιαζεπίνες. Ωστόσο και εδώ έχουμε τα ίδια προβλήματα, ημερήσια υπνηλία, προβλήματα σε ηλικιωμένους. Και εδώ ισχύει ο ίδιος κανόνας. Η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, βραχυπρόθεσμη θεραπεία και αποφυγή μακροχρόνιας λήψης. Ένα άλλο φάρμακο με FDA έγκριση είναι η ραμελτεόνη, που είναι ένας αγωνιστής του υποδοχέα μελατονίνης με υψηλή συγγένεια με τους τύπου 1 και τύπου 2 υποδοχής της μελατονίνης. Λάθος το πρόβλημα. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος την εμπορική ονομασία, δεν είναι ρομιντον, όντως. Αλλά δεν θυμάμαι, ραμέλτεον, συγγνώμη, το ραμέλτεον. Είναι μετρίως αποτελεσματική στη βελτίωση της έναρξης του ύπνου και στην αύξηση της ποσότητας του ύπνου, με λίγες παρενέργειες, συχνότερα αναφέρεται περιστασιακή κεφαλαλγία και με χαμηλό κίνδυνο εξάρτησης, ραμέλτεον. Η δοξεπίνη, ένα τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό, ισχυρός ανταγωνιστής των τύπου 1, των ΙΤΑ1 υποδοχέων, μειώνει τον χρόνο της αφύπνισης κατά τη διάρκεια του ύπνου και γενικά φαίνεται να αυξάνει το συνολικό χρόνο του ύπνου, χωρίς σημαντικές αντικολινεργικές επιδράσεις σε βλάβη της μήνης ή επιδράσεις της επόμενης ημέρας. Τώρα, η μελατονίνη. Η μελατονίνη, δρώντας τους τύπου 1 υποδοχής, φαίνεται ότι μειώνει τη δραστηριότητα του κυρκαδικού βηματοδότη προάγοντας τον ύπνο, και δρώντας τους τύπου 2 υποδοχής, φαίνεται ότι προκαλεί μεταβολές φάσεις στο κυρκαδικό ρολόι και φέρνει τον ύπνο σε επιθυμητό χρόνο. Είδαμε το ρόλο της μελατονίνης ως σύστημα στον κύκλο ύπνου εγρήγορσης. Μεταναλύσεις δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική θεραπεία σε πρωτογενείς διαταραχές ύπνου, στη μείωση της καθυστέρησης της έναρξης του ύπνου, στην αύξηση της διάρκειας του ύπνου και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Ξέρουμε ότι κυκλοφορεί η μελατονίνη δυσχεία παρατεταμένης αποδέσμευσης, που χορηγούνται σε ασθενείς άνω των 55 ετών και φαίνεται ότι αυξάνουν την ποιότητα του ύπνου και βελτιώνουν και την αυξάνουν και την βελτιώνουν και την ποσότητα, χωρίς συμπτώματα απόσυρσης, χωρίς πρωινή καταστολή και με ασφάλεια στους ασθενείς που ενδείκνυνται σε ηλικίες άνω των 55. Και βέβαια είναι αυτά τα δυσκεία των 2 μιλιγκράμμ που έτσι ενδείκνυνται ως μονοθεραπεία για τη βραχυπρόθεσμη θεραπευτική αγωγή στην πρωτοπαθία υπνία στα άτομα αυτής της ηλικίας. Δίδονται μία φορά τη μέρα, 1-2 ώρες πριν τον ύπνο και μετά το φαγητό. Πιθανή η συνέχιση της θεραπείας ως και 13 εβδομάδες. Και βέβαια, όσον αφορά στο κομμάτι της ηλικίας, ξέρουμε ότι, και είδαμε ότι οι υπνικές διαταραχές είναι συνηθέστερες στους ηλικιωμένους, επειδή μειώνονται τα επίπεδα της μελατονίνης σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, όπως βλέπουμε και σε αυτό το διάγραμμα. Τώρα, φάρμακα που χρησιμοποιούνται off-label για την αντιμετώπιση της αϊπνίας είναι αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωτικά με κατασταλτική δράση. Από τα αντικαταθλιπτικά με κατασταλτική δράση, συχνότερα η μυρταζαπίνη σε δόση 15 μιλιγκράμμ
η τραζοδόνη, η αμυτριπυλίνη είναι δημοφιλή για τη θεραπεία της αϊπνίας. Ενδεχομένως, αν υπάρχει και ταυτόχρονη κατάθλιψη, να βοηθούν επίσης και δεν προκαλούν ανοχή και εξάρτηση. Από τα αντιψυχωτικά, όσα έχουν κατασταλτική δράση, συνηθέστερα η κουετιαπίνη, αλλά και η ολανζαπίνη, αλλοπεριδόλη, η ρυσπεριδόνη. Τα φάρμακα αυτά ξέρουμε ότι διαφέρουν ως προς τα κατασταλτικά τους αποτελέσματα, με βάση τη δόση και τη συγγένεια του φαρμάκου για τους ασθενείς υποδοχής. Η αποτελεσματικότητά τους στην πρωτοπαθή αιπνία, που δεν σχετίζεται με ψυχιατρικές διαταραχές, δεν έχει τεκμηριωθεί σε ελεγχόμενες δοκιμές. Έχουν σχετικά υψηλή επίπτωση ανεπιθύμητων των ενεργειών, είναι ωστόσο φάρμακα που χρησιμοποιούνται κυρίως κουετιαπίνη στην καθημερινή κλινική πράξη. Off-label έχουν χρησιμοποιηθεί και τα αντιεπιληπτικά γκάμπαπεντίνη, πρεγκαμπαλίνη και τιαγκαμπίνη. Ιδιαίτερα χρήσιμα αυτά μπορεί να είναι σε διαταραχές του πόνου με δευτεροπαθή αϊπνία και μάλιστα το επίκεντρο των μελετών που αναλύουν τα αντιεπιληπτικά ως θεραπεία για την αϊπνία είναι αυτές οι περιπτώσεις, όπου συνήθως έχουν καλά αποτελέσματα. Όπως βλέπουμε λοιπόν συνολικά, υπάρχουν πολλές ανεκπλήρωτες ανάγκες που σχετίζονται με τη θεραπεία της αϊπνίας και η ανάπτυξη των ανταγωνιστών ορεξίνης που ακολούθησε την ανακάλυψη του συστήματος ορεξινών ήταν μια σημαντική, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι ανταγωνιστές ορεξίνης έχουν τη δυνατότητα να προάγουν επιλεκτικά τον ύπνο χωρίς ορισμένες παρενέργειες όπως αυτές των κατασταλτικών φαρμάκων και των βένζοδιαζεπινών. Δεν σχετίζονται με προβλήματα εξάρτησης, ανοχής. Αποτελούν ένα νέο μηχανισμό δράσης που μπορεί να βελτιώσει την αϊπνία σε ανθεκτικές θεραπεία περιπτώσεις αϊπνίας. Κάποιοι βρίσκονται σε εξέλιξη και κάποιοι μελετώνται ακόμα. Υπάρχουν ανταγωνιστές του τύπου 1 ή τύπου 2 ορεξίνης υποδοχείων, αλλά και διπλοί ανταγωνιστές. Από τους διπλούς ανταγωνιστές που έχουν μελετηθεί, έχουν εγκριθεί από το 2014 το Σουβόρεξαν, το Λεμπόρεξαν από το Δεκέμβριο του 2019 και εγκρίθηκε το Γενάρη του 2022 το Νταριντόρεξαν. Το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε το 2014, το Σουβόρεξαν, για τη θεραπεία της αϊπνίας σε ενήλικες, φαίνεται ότι βελτιώνει τη λανθάνουσα περίοδο ύπνου και συντηρεί το ύπνο σε ασθενή με αϊπνία, με πολύ χαμηλό δυναμικό για εθισμό ή εξάρτηση. Έχει ένα χρόνο για την επίτευξη μέγιστων συγκεντρώσεων στο αίμα γύρω στις 2 ώρες, που μπορεί όμως να καθυστερήσει αν υπάρξει ένα γεύμα λιπαρό, ιδιαίτερα λιπαρό το βράδυ. Και φαίνεται επίσης ότι οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα του φαρμάκου είναι υψηλότερο στις παχύσαρκες γυναίκες από ό,τι στους άνδρες με φυσιολογικό BMI. Ένα μέσο χρόνο ημιζωής γύρω στις 12 ώρες και μεταβολίζεται κυρίως από το 3α4 και αποβάλλεται κυρίως μέσω των κοπράνων στη μεγαλύτερη του ποσότητα. Οι δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις κλινικές δοκιμές έφταναν και τα 80 mg. Στην πράξη εγκρίθηκαν οι δόσεις 5, 10, 15 και 20 mg. Η δόση έναρξης που συστήνεται είναι τα 10 mg τη μέρα, συνήθως μισή ώρα πριν τον ύπνο και εφόσον ο άνθρωπος ξέρει ότι θα έχει την ευκαιρία να κοιμηθεί περίπου 7, τουλάχιστον 7 ώρες. Η δόση αυτή μπορεί να αυξηθεί στα 20, maximum τα 40 mg. Η κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η πνηλία και η πρωινή συγκεκριμένα η πνηλία. Όπως είπαμε, επειδή μεταβολίζεται στο 3α4, θα πρέπει κανείς να έχει το μυαλό του στις αλληλεπιδράσεις όταν χορηγείται με αναστολής επαγωγής του 3α4. Και οι μελέτες του ήταν καλές και γι' αυτό και εγκρίθηκε βέβαια. Το δεύτερο φάρμακο που εγκρίθηκε το 2019 ήταν η Λεμπόρεξαν και δόση θεραπεία της αϊπνίας σε ενήλικες. Το φάρμακο αυτό έχει ένα χρόνο ζωής περίπου 17 ώρες, με χρόνο για την επίτευξη μέγιστων συγκεντρώσεων στο αίμα 1 με 3 ώρες. Μεταβολίζεται επίσης κυρίως το 3α4. Η δόση που ξεκινά κανείς είναι τα 5 mg πριν πάει για ύπνο και maximum δόση είναι 10 mg τη μέρα, με πιο κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια και εδώ την πρωινή πνηλία, που είναι όμως δοσοεξαρτώμενη. Και τέλος, το πιο πρόσφατο φάρμακο που έχει εγκριθεί το Γενάρη, που μας πέρασε, είναι η Νταριντόρεξαν, με δόση έναρξης στα 25 mg μισή ώρα πριν τον ύπνο, εφόσον
Ξαναλέω, κάποιος θα έχει τουλάχιστον 7 ώρες προγραμματισμένη ύπνο μπροστά του, μάξιμουμ δόση στα 50 mg τη μέρα. Χρόνος για την επίτευξη μέγιστον συγκεντρώσεων στο αίμα είναι 1 με 2 ώρες, και αυτό μεταβολίζεται κυρίως στο ΦΙΑ4. Οι εγκριτικές του μελέτες ήταν 2 placebo control μελέτες φάσης 3 με 1854 ενήλικες, που διαρκούσαν 3 μήνες, και extension μελέτες έδειξαν συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα και στο χρόνο. Άρα, αυτά τα καινούργια φάρμακα για την αϊπνία, οι ανταγωνιστές ορεξίνης, παρουσιάζουν ωφέλη σε σχέση με τις βενζοδιαζεπίνες, για παράδειγμα, μικρή πιθανότητα για κατάχρηση, όχι ανοχή, εξάρτηση, όχι σύγχυση, όχι αστάθεια βάδισης που μας ενδιαφέρουν στους ηλικιωμένους. Πρωινή ημερήσια επιμελία και εδώ μπορεί να υπάρχει, αλλά είναι δοσοεξαρτώμενη. Φαίνεται επίσης ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά την αναπνευστική λειτουργία για τον φόβο που είχαμε τις βενζοδιαζεπίνες για αναπνευστική καταστολή. Εδώ μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών με δυσλειτουργία του ύπνου REM όπως συναντάται στην αρκοληψία. Ωστόσο, σπάνια μάλλον θα είναι να εμφανίσει κάποιες υπναγωγικές ψευδεστήσεις, υπνοβασία, υπνική παράλυση. Φυσικά δεν δείχνεται στην αρκοληψία. Είπαμε ότι οι ασθενείς ιδίως τύπου 1 στερούνται τους υποδοχής ορεξίνης στον υποθάλαμο. Και φυσικά δεν συνιστώνται σε σοβαρή επατική δυσλειτουργία, γιατί είδαμε ότι μεταβολίζονται κατά κύριο λόγο από το 3α4. Επιπλέον, φαίνεται ότι αυτοί οι ανταγωνιστές ορεξίνης πέραν του ύπνου έχουν δράση, όπως είδαμε, και σε άλλες λειτουργίες, το σύστημα ανταμοιβής, τη διάθεση, το κίνητρο. Υπάρχει ένας θεωρητικός κίνδυνος να προκαλέσουν επιδείνωση της διάθεσης. Άρα θα πρέπει να έχουμε το νου μας σε αυτό. Από την άλλη, το να αντιμετωπίσει την αϊπνία ο ασθενής μπορεί να του βελτιώσει τη διάθεση. Και εδώ βλέπουμε τις κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με τα ζήτα αϊπναγωγά και τις βενζοδιαζεπίνες και τα ωφέλη που έχουν οι ανταγωνιστές ορεξίνης όσον αφορά την ανοχή, την εξάρτηση, την rebound αϊπνία, την αναπνευστική καταστολή, τις διαταραχές της μνήμης. Οι ασθενείς που αφαλούνται περισσότερο από αυτού του είδους τα φάρμακα θα ήταν μάλλον όσοι εργάζονται σε τηλεόμενο ωράριο, όσοι έχουν υψηλό σπαθητικό τόνο ή τα ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο, αυτά τα φάρμακα μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά σε αϊπνία που προκαλείται από άγχος ή πόνο. Και βέβαια, όσο χρησιμοποιούνται, μπορεί να προκύψουν και άλλα πιθανά ωφέλη. Ήδη σε ζωικά μοντέλα μελετώνται με κάποια θετικά αρχικά αποτελέσματα ως θεραπεία στην κατάχρηση ουσιών, ως θεραπεία στη διαταραχή πρόσληψης τροφής του τύπου της βουλιμίας και στην απόσυρση και στη διατήρηση της αποχής από ουσίες. Συμπερασματικά, λοιπόν, όσον αφορά στην θεραπεία της αϊπνίας και κυρίως την φαρμακευτική θεραπεία της αϊπνίας, θα ήθελα να κρατήσουμε ότι ένα συγκεκριμένο φάρμακο για την αϊπνία δεν θα είναι αποτελεσματικό για όλους. Επομένως, απαιτείται μια εξατομικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση, ότι η επιλογή των φαρμάκων, τουλάχιστον από αυτά που έχουμε, πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς, ότι οι ασθενείς που έχουν διαταραχή στην έναρξη κυρίως του ύπνου μπορεί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα με υπναγωγά με μικρό χρόνο ενίσχυση ζωής, και όσοι έχουν προβλήματα με τη συντήρηση του ύπνου μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από φάρμακα με μεγαλύτερο χρόνο ενίσχυσης ζωής. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγονται αυτά με πολύ μεγάλο χρόνο ενίσχυσης ζωής για να μειώσουμε την ημερήσια καταστολή. Οι συνοσηρότητες, οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και η πολυφαρμακεία χρειάζονται προσοχή. Η ανακάλυψη του συστήματος ορεξινών έχει αναζωογονήσει την νευροβιολογία του ύπνου με πολύ ενθαρρυντικές πρόσφατες μελέτες και ήδη 3 καινούργια φάρμακα στην Αμερική. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να μάθουμε πολύ περισσότερα για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών στους ασθενείς με αϊπνία και ποιον υποπληθυσμό από αυτούς τους ασθενείς θα ωφελήσουν περισσότερο, και ενδεχομένως για το ρόλο της ορεξίνης και σε άλλους τομείς όπως ο πόνος, η όρεξη, η διάθεση, το άγχος κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ.